Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, τη γνωριμία μας με την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης κύριος Νεόφυτος, μιλώντας μας για την πνευματική διακονία στα όρια της Μητροπόλεώς του, μας εκθέτει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του. Εγώ όταν πρώτο ήρθα εδώ, μου είπε εύστοχα ο γέροντάς μου, ο γέρος Σιμεών, που είναι στο Μαυροβούνι, μου λέει εκεί που θα πας, καταρχήν ήταν ο τόπος της καταγωγής μου, αλλά έφυγα από εδώ ως πρόσφυγας 12 ετής. Άρα επέστρεψα εδώ 36 ετών και μου είπε τότε προφητικά ο πατήρ Σιμεών, εκεί που θα πας θα σε παρηγορούν οι πέτρες, τα χρώματα των Αγίων, αυτά τα μνημεία που περιγράψαμε, και ο απλός λαός, ο οποίος θα σου θυμίζει τον Παπαδιαμάντη και αυτά που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης. Αυτά, πάτερ Νικάνορα, τα βρήκα. Μετά από την πρώτη χαρά, αντελήφθηκα ότι θα πρέπει αυτά να τα μεταδώσουμε στην νεολαία, η οποία νεολαία δεν είχε μάτια και αυτιά, ορθόδοξα αισθητήρια, όπως είχε η παλαιότερη γενιά. Και το αντελήφθηκα αυτό στις πανηγύρες. Σας λέω πώς αντιλαμβάνομαι εγώ την εσωτερική ιεραποστολή. Οπότε θα έπρεπε αυτές οι πανηγύρες, οι οποίες ο κόσμος τις αγαπούσε. Και είναι πάρα πολλές εδώ. Δηλαδή είναι πόδια να έχεις, να αντέχεις. Η μία μετά την άλλη. Ο κόσμος τις αγαπούσε. Ήθελε τον επίσκοπο του να είναι παρόν. Πρόσεξα ότι συγκινεί τον πάρα πολύ από το απλό κήρυγμα και να είναι μάλιστα κήρυγμα καρδιάς. Να βγαίνει δηλαδή από την καρδιά του επισκόπου ή του ιερέως για να μπαίνει στην καρδιά. Ό,τι βγαίνει από την καρδιά, μπαίνει στην καρδιά. Άρα και το κήρυγμα ήταν και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους που δημιουργά μνήμη, αιώνια ζωή δηλαδή, θεών, δηλαδικών. Και η πανηγύριση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία πρώτης επικοινωνίας, όχι μοναδικής, μιας πρώτης επικοινωνίας. Τώρα να αφήσουμε λίγο χώρο και σε αυτόν που διευθύνει την ιστορία, στο Χριστόν που ευρίσκεται η εικόνα του εν το μέσο ημών. Να τον αφήσουμε όπως ξεύρει αυτός από το πικρόν να εξαγάγει γλυκίνη, από συνθήκες σκλαβιάς να εξάγει ελευθερία. Και έχει ο Θεός και για μας και για όλους τους λαούς. Μετά το κήρυγμα έπρεπε να είναι στοχευμένο. Είδα ότι ο κόσμος έπρεπε να επανασυνδεθεί με την εξομολόγηση. Αλλά για να υπάρξει εξομολόγηση έπρεπε να το μάθεις να μετανοεί. Πώς θα έρθει στην εξομολόγηση χωρίς μετάνοια? Όταν έπρεπε εμείς να μιλήσουμε κάπως πρακτικά στους ανθρώπους πώς λειτουργεί η μετάνοια στην καρδία. Διότι να κάνεις κατηχητικά, να κάνεις εκδηλώσεις πολιτιστικές και άλλες. Και εμείς τα κάνουμε από καιρού εις καιρόν αυτά. Και όλα αυτά να γίνονται σε ακάθαρτες καρδίες, οι οποίες δεν καθαρίζονται. Αυτά νομίζω είναι παγίδα εκδεξιών. Και ένα πρόβλημα σήμερα είναι να υποβιβάσουμε εμείς οι ίδιοι οι επίσκοποι και οι κληρικοί την Ορθοδοξία σε πολιτιστικό γεγονός. Αυτό είναι ένας φοβερός κίνδυνος που το βλέπω διάχυτο να συμβαίνει. Οπότε είδα ότι ο κόσμος, όσο μιλούσαμε περί μετανοίας και μιλούμε, ενθουσιαζόταν. Διότι πλέον ζούσε το μυστήριο της κάθαρσης και του φωτισμού στην καρδία του. Όλα αυτά που προανάφερα, είτε είναι κατασκηνώσεις που φτιάξαμε, δεν είχε κατασκήνωση η Μητρόπολη Μόρφου. Πήγα στο λαμπαδιστή μέσα σε ένα χρόνο με χρήματα εφοπλιστών που παράγει ο τόπος,
και είναι και στην Ελλάδα και αλλαχού επιφανείς άνθρωποι που βοηθούν εδώ την περιοχή, φτιάξαμε μια πολύ ωραία σύγχρονη κατασκήνωση πάνω από έναν από αυτά τα μνημεία που προαναφέρα, τον Λαμπαδιστή, όπου τα παιδιά πλέον εκεί έχουν μια πλήρη τροφή το καλοκαίρι. Επανασυνδέονται με έναν Άγιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή, με ένα δεύτερο Άγιο, τον Άγιο Ηρακλείδιο, που ενώ είναι επίσκοπος Θαμασού, εδώ γεννήθηκε στην περιοχή μας και βαφτίστηκε. Σε έναν ιστορικό χώρο έχει πολλαπλά ωφέλη. Συν τα κατηχητικά και ιδιαιτέρως μια πρωτοτυπία μας, η οποία όμως δεν είναι μόνο στη Μόρφου, ξέρω και σε άλλες επισκοπές που πρόλαβαν, πρόσεξε το ρήμα, που πρόλαβαν και έκαναν αυτό που θα περιγράψω, είναι να γίνονται εντός των λυκείων ή γυμνασίων παρεκκλήσια. Και ήταν κάτι που το διεκδίκησα από τους τότε υπουργούς παιδείας. Τώρα αυτό είναι αδύνατο να γίνει με τα νέα διαπολιτισμικά προγράμματα. Δυστυχώς. Αλλά τότε ήταν το τσακ που το πρόλαβα και το κάμαμε μαζί με τη Λευκωσία, την Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια, όπου είπαμε, όπως υπάρχει η αίθουσα της χημίας, η αίθουσα φυσικής, η αίθουσα ιστορίας, γιατί να μην υπάρχει ένας ναός. Μάλιστα, η γη των περισσότερων σχολείων της Κύπρου, σχεδόν όλων, είναι εκκλησιαστική γη. Η Εκκλησία Κύπρου, αν έχει μια μοναδικότητα, χωρίς να έχει κοσμάνετολόν, από το 18ο αιώνα και δόθε, πρωτοστάτησε στο να παραχωρεί τη γη της για να γίνει διαφωτισμός. Τους λέω το λάθος των τότε αρχιερέων, νόμιζαν ότι ο διαφωτισμός είναι και φωτισμός. Ενώ δεν ήταν φωτιά. Τελικά εκ των υστέρων, στο βάθος του χρόνου, βλέπουμε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του διαφωτισμού των γραμμάτων. Λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, η γνώση, λέει, δεν είναι φως. Το φως είναι γνώση. Και το φως είναι ο Χριστός. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι σύγχρονοι. Άρα εμείς έπρεπε να μπούμε μέσα στα σχολεία με αυτόν τον τρόπο. Τα παρεκκλήσια τώρα έχουν χτιστεί. Είναι μία μόνιμη βάση. Δεν μπορεί να καταστρέψει κανείς. Οι λειτουργίες εκεί γίνονται. Δηλαδή δεν περνούν 15 μέρες, 20 μέρες που να μην έχει μία λειτουργία. Πνευματικοί πηγαίνουν για εξομολόγηση. Και πηγαίνουν οι πνευματικοί στον χρόνο του παρεκκλησίου και κάνουν την εξομολόγηση. Και αποδεικνύονται εποφελείς οι πνευματικοί για την εκπαιδευτική κοινότητα των παιδιών. Διότι δεν είναι μόνο η εξομολόγηση. Τα παιδιά θέλουν να συνομιλήσουν με έναν πατέρα. Θέλουν να μοιραστούν τις πρώτες αγωνίες τους, τις πρώτες αγάπες τους. Με ποιο θα τα πω. Το ότι έχουν οι πνευματικοί μας κερδίσει τα παιδιά και τους έχουν εμπιστευτεί, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Διότι αυτός ο πνευματικός θα τον ξανασυναντήσουν. Όταν θα παντρευτούν, όταν θα κάνουν παιδιά. Είναι όλα αυτά, είναι ζωή σύγχρονη. Άρα, αυτά τα παρεκκλήσια σε βάθος χρόνου έχουν πολλαπλές ωφέλειες για τη νεολαία της περιοχής μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κατηχητικά, προσκυνητάρια, παρεκκλήσια σχολικά, κατασκήνωση στον Λαμπαδιστή, ένα πολιτιστικό κέντρο που έχουμε κάνει κάτω στην Πεδιάδα, που είναι και ο πολλής πληθυσμός εκεί της Μητροπόλεως μας, βοηθά πολύ στη μουσική ανάπτυξη της νεολαίας. Και χάρη τη Θεού μου έστειλε δύο πολύ καλούς μουσικοδιδάσκαλους. Ο ένας είναι μάλιστα κορυφαίος για τα κυπριακά δεδομένα, ο Μάριος ο Αντωνίου. Είναι αυτός που γράφει το τυπικό της Μονής Κύκου. Άρα είναι και πολύ καλός τυπικάρης. Και δεν είναι μεγάλος, 40 χρονών άνθρωπος είναι. Και διδάσκει μαζί με τον Ιωάννη Λέμπο βυζαντινή μουσική στα παιδιά. Και έχει δημιουργηθεί
για τα δεδομένα μας ένας πολύ καλός πυρήνας νέων παιδιών που ασχολούνται σοβαρά με τη βυζαντινή μουσική. Έτσι αυτές οι πανηγύρις που προανάφερα, οι περισσότερες κοσμούνται από τα ακούσματα αυτών των ιεροψαλτών, νέων ιεροψαλτών. Άρα μια πανήγυρης δική μας είναι από μόνη της μια ιεραποστολή. Όταν έχεις αυτά τα νεανικά βυζαντινά ακούσματα, όταν έχεις αυτές τις συντηρημένες εκκλησίες. Όλες οι εκκλησίες μας έχουν συντηρηθεί τώρα. Και εκπλήσονται μερικοί αδελφοί, μα πού βρίσκεται τα λεφτά. Ο λαός μας εμπιστεύει. Από τη Μητρόπολη, από το χωριό Νευρίχου και θα ακολουθήσουμε το δρόμο προς το Τρόδος. Υπάρχει ένα χωριό στα δεξιά μας, η Γαλάτα, όπου εκεί είναι η Παναγία Υποδήθου. Θα συναντήσουμε τον πατήρ Θωμά, όπου θα μας πει λίγα λόγια για τον ναό. Είναι από την Νευρίχου περίπου 5-6 χιλιόμετρα το χωριό Γαλάτα. Βρίσκεται αυτό στη Σολέα. Αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ο δρόμος Αστρομερίτη Τρόδους. Είναι ο μοναδικός δρόμος από τον Αστρομερίτη να πας πάμε Τρόδος. Περνάει μέσα από τη Σολέα, την κοιλάδα της Σολέας. Στην κοιλάδα της Σολέας υπάρχουν τα χωριά Ευρύχου, Κοράκου, Τεμβριά, Γαλάτα, Κακοπετριά και Συνάωρος. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, βρίσκουμε την τοποθεσία Πλατάνια και ακολούθως το Τρόδος. Τώρα είμαστε στο χωριό, στο ύψος του χωριού Τεμβριάς. Το επόμενο χωριό είναι η Γαλάτα, όπου θα επισκεφτούμε και είναι εκεί η εκκλησία της Παναγίας της Ποδήθου που εντάσσεται μέσα στα μνημεία της UNESCO. Εδώ φτάσαμε στο χωριό Γαλάτας, γεροντά μου, όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός της Παναγίας Ποδήθου. Όπως βλέπετε, καθημερινά έρχονται εδώ πολλοί προσκυνητές που ευλαβούνται την Παναγία για να προσκυνήσουν, αλλά και να δουν την όμορφη ναοδομία της εκκλησίας. Τώρα θα δούμε τον Πάτερ Θωμά, που είναι υπεύθυνος εδώ για να μιλήσει για το χώρο αυτόν εδώ της Γαλάτας και του αυτού εκκλησιαστικού μνημείου. Καλώς ήρθατε. Πάτε Θωμά, την ευχή σας. Τι κάνετε? Εσείς, πάτε. Καλά είστε? Εσείς. Καλά, καλώς καλά. Ευχαριστώ στο Θεό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Όπως βλέπετε, φαντάζομαι και η πρώτη σας εντύπωση από τον κόσμο που βρήκατε είναι ότι ο ναός της Παναγίας της Ποδήθου είναι πολύ μεγάλος πόλος έλξης, όχι μόνο από Κύπριους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά από Ορθοδόξους Χριστιανούς ανά των Πανορθόδοξων και από πάρα πολλούς λάτρεις της τέχνης
και ειδικότερα της μεταβυζαντινής, αλλά και αναγεννησιακής δυτικής τέχνης. Όταν ερχόμασταν εδώ προς την Μητρόπολη Μόρφου, είχαμε ρωτήσει τον Πάτερ Μάριο αν έχει τουρισμό πολύ η περιοχή. Μας είπε ότι δεν έχει πολύ τουρισμό. Όμως φτάνοντας εδώ στο Ναό της Παναγίας, βλέπουμε και εδώ να υπάρχουν άνθρωποι, προσκυνητές να έρχονται. Μάλλον στην Κύπρο παντού έχει τουρισμό. Όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή του Τροόδους, τόσο και αυξάνεται ο τουρισμός. Ανακήρυξε η UNESCO το 1985 10 μνημεία στο όρος Τροόδος, τα οποία και αποτελούν έκτοτε μνημεία παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς. Και αυτό λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αρχιτεκτονικής αλλά και από αγιογραφικής άποψης. Όσο όμως ανεβαίνουμε, τόσο συναντάμε και άλλα παρόμοια προσκυνήματα και μνημεία της παγκοσμίου πολιτιστικής κληρονομιάς. Εδώ ακριβώς τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο του Τροόδους. Δίπλα μας είναι η έφορη κοιλάδα της Ολέας, όπου περνάει ο ποταμός Καρκώτης ή Κλάριος, στη δυτική όχθη του οποίου είναι κτισμένη η εκκλησία της Παναγίας της Ποδήθου. Είμαστε σε ένα σημείο πολύ έφορο, γεμάτο στο πράσινο, το οποίο αποτελεί έναν από τους λίγους εναπομείναντες πράσινους πνεύμονες της Μεγαλονήσου, της Κύπρου. Σε αυτήν εδώ την περιοχή συνηθίζονταν από τον 13ο αιώνα, από τις αρχές ακόμα της Ενετοκρατίας και Φραγκοκρατίας, να χτίζονται ναοί οι οποίοι ήταν μονόχωροι και με μία μόνο αψίδα στην ανατολική τους πλευρά, όπου και βρίσκεται το Ιερό Βήμα, με κάτωψη ορθογώνια και δίρυχτη στέγη, η οποία καλύπτεται πάντοτε από επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή και οι οποίες δεν έχουν σχέση με αυτά που συνήθως ξέρουμε για την Κύπρο, αφόρητη ζέστη, πολύ μεγάλη υγρασία. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πιο ήπια όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή του Τροόδους και το χειμώνα μπορεί να έχουμε και μεγάλες χιονοπτώσεις, όπου για πολλές ημέρες οι στέγες να είναι αναγκασμένες να συγκρατούν βάρος πολλών κιλών χιονιού. Αυτός ο τύπος επικράτησε και καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας αλλά και ως τις αρχές της Αγγλοκρατίας, περίπου μέχρι το 1900. Σε εκείνη την περίοδο άλλαξαν κάπως τα πράγματα, ωστόσο οι ναοί οποίοι χτίστηκαν με βάση αυτόν τον τύπο είναι συνήθως μικρότεροι. Εμείς τώρα θα δούμε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς. Ο ναός, όπως μας λένε οι αναθηματικές επιγραφές τις οποίες έχουμε βρει, χτίστηκε το 1502 με δωρεά ενός Έλληνα αξιωματικού, του Δημητρίου Ντεκορών και της συζύγου του Έλενας, στα χρόνια που ο βίος του έφτανε προς τη Δύση, καθότι 30-40 χρόνια νωρίτερα, πριν από το κτίσιμο του ναού, υπηρετούσε τον τελευταίο βασιλέα της Κύπρου, τον Ιάκωβο το Δεύτερο, ως αξιωματικός. Οπότε αυτή η χρονολογία το 1502 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως terminus ante post για τις πολύ αξιόλογες τοιχογραφίες, αγιογραφίες τις οποίες έχουμε και για τις οποίες η εκκλησία αυτή είναι διάσημη παγκοσμίως. Αξίων εστίνος αληθώς, μακάριζην σε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν στην Εκκλησία και κυρίως στο Ιερό Βήμα δεν επεκτείνονται σε όλες τις πλευρές του ναού, καθότι για διάφορους λόγους η αγιογράφηση διακόπτεται απότομα. Ωστόσο, αποτελούν ένα από τα πιο εξαίρετα δείγματα της κυπριακής Ιταλοβυζαντινής τέχνης. Τι θα δούμε λοιπόν εδώ.
Εδώ θα δούμε αγιογραφίες, εικονογραφίες, παραστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν βυζαντινή τέχνη, στην οποία οι ντόπιοι καλλιτέχνες, λόγω της ενετοκρατίας που υπήρχε στο νησί και αργότερα της φραγκοκρατίας, παντρεύεται με δυτικά στοιχεία, με αναγεννησιακά στοιχεία. Δηλαδή, προσπαθούν να δώσουν στις παραστάσεις τους βάθος, την τρίτη διάσταση που λέμε. Στην ουσία, λοιπόν, ο επισκέπτης, ο πιστός, θα δει βυζαντινές εικόνες, οι οποίες είναι τριών διαστάσεων, με πάρα πολύ απλή γλώσσα. Όπως ξέρουμε στη Δύση, ειδικά την αναγεννησιακή περίοδο, οι καλλιτέχνες προσπαθούσαν όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερα να αποδώσουν τα χαρακτηριστικά και των προσώπων και των ρούχων που έφεραν και των κτηρίων που πιθανώς να υπήρχαν στις παραστάσεις, και αυτό δεν είναι καθόλου ξένο προς εμάς, καθότι έχουμε δει ότι η εξέλιξη αυτή έφερε τα αγάλματα στους καθολικούς ναούς. Αντίθετα, στην Ανατολή οι καλλιτέχνες προσπαθούσαν να δώσουν μια πιο ουράνια προοπτική σε αυτό το οποίο εικονογραφούσανε. Εξάλλως, μην ξεχνάμε και τη ρίση του Αγίου Βασιλείου, η οποία χρησιμοποιήθηκε και από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό κατά την περίοδο της οικονομαχίας, ότι η γάρ της εικόνος τιμή στο πρωτότυπο διαμένει. Άρα το πρωτότυπο δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον παρόντα κόσμο, και αυτό ακριβώς προσπαθούσαν οι Βυζαντινοί να αποδώσουν, και φέρνοντας τον κόσμο παράλληλα πιο κοντά στη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι το κατεξοχήν μυστήριο μαζί με την Θεία Ευχαριστία, πιο κοντά στον κόσμο κατά τη διάρκεια των μυστηρίων που τελούνται στις εκκλησίες και στους ναούς ανά την Ορθοδοξία. Δεσπίνα και μύτη του λύτρωτου δε ξεπαρακλήσεις αναξίων σονίκετων. Στο Ιερό Βήμα, πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ επιβλητική είναι η εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας στη θέση της Πλακτέρας. Είναι εμφανέστατη η δυτική επίδραση, καθώς η Παναγία θα δείτε ότι φέρει ρούχο κυανό και υπάρχει φυσικά και η προκτυπτική του βάθους. Ενώ στο αέτομα έχουμε το θέμα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, έχουμε το Άγιον Μανδύλιον. Και μετά από τον διάκοσμο, μια λωρίδα διακόσμου, φιλόδους διακόσμου και μιας επιγραφής προς τα κάτω, κάτω από το τεταρτημόριο όπου βρίσκεται η Πλατιτέρα, έχουμε την απόλυτη ευχαριστιακή παράσταση όπου ο Χριστός μπροστά από δύο χωρίες των Αποστόλων του, 6 και 6, μεταδίδει και τους μεταλαμβάνει το τίμιο σώμα και το Πανάγιο αίμα του. Σε αυτή την παράσταση, όπως είναι φυσικό, λόγω του ότι οι χωρίες των Αποστόλων είναι δύο, ο Χριστός παρουσιάζεται δύο φορές και πάνω από την κεφαλή του κάθε Αποστόλου υπάρχει το αρχικό γράμμα του ονόματός του. Πρώτη φυσικά είναι από τη μία πλευρά ο Απόστολος Πέτρος και από την άλλη την πλευρά ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Στο τέλος μίας εκ των δύο χωριών των Αποστόλων βλέπουμε μία αναταραχή, κάποιος με πλάτη προς τους υπολείπους αποχωρεί, είναι ο Ιούδας. Πάρα πολύ χαρακτηριστική παράσταση, η οποία μας δείχνει το πόσο πολύ επηρέασε η δυτική τέχνη την φραγκοκρατούμενη τότε Κύπρο, είναι η εικόνα της Σταύρωσης, η οποία βρίσκεται στο δυτικό αέτομα. Είναι μια σταύρωση η οποία δεν είναι λυτή και απέριτη όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς στην Βυζαντινή αγιογραφία. Αλλά θα λέγαμε ότι είναι μια σύνθεση πολλών παραστάσεων και πάρα πολλών εικόνων και γεγονότων, οι οποίες όμως όλες έχουν σχέση με τη σταύρωση. Δηλαδή, στην ίδια αγιογραφία έχουμε τον εσταυρωμένο να πλαισιώνεται από τους ληστές δεμένους ο πιστάγκωνα. Έχουμε κάτω την Παναγία σχεδόν λιπόθυμη να υποβαστάζεται από τις φίλες της, απέναντί της ακριβώς ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο Απόστολος Ιωάννης. Στην ίδια παράσταση
Έχουμε πλήθος κόσμου. Τους στρατιώτες οι οποίοι έριξαν τα ζάρια, παίζοντας τα ζάρια των άραφων χιτώνα του Κυρίου μας. Καθώς επίσης και μία ενηγματική φιγούρα μοναχού στα κάτω και δεξιά της παραστάσεως, όπου πολλές ερμηνείες έχουν αποδοθεί από την επιστήμη, εάν πρόκειται για τον πρώτο ηγούμενο της Μονής, καθότι στην αρχή ο ναός ήταν μοναστηριακός, εάν πρόκειται ίσως για κάποιον δωρητή, που μαζί με τους δωρητές, τον Δημήτριο Ντεκορών και την Έλενα, επομίστηκαν όλο το βάρος αυτού του εγχειρήματος. Και όλο αυτό το έντονο στοιχείο το οποίο υπάρχει σε αυτή την παράσταση μας δείχνει ακριβώς την μεγάλη επίδραση που είχε η αναγεννησιακή τέχνη στην Κύπρο και η οποία διακόπτεται απότομα, εντελώς απότομα, το 1570, 71 και 72 με την εισβολή και την κατοχή του νησιού πλέον από τους Οθωμανούς. Οι παραστάσεις της Παναγίας της Ποδήθου και οι αγιογραφίες του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστού, οι οποίες ίσως, καθότι σύγχρονες είναι από το ίδιο χέρι, τουλάχιστον είναι από το ίδιο εργαστήριο, αποτελούν τα καλύτερα δείγματα, την κορονίδα των δειγμάτων αυτής της τέχνης, της μεικτής τέχνης, της κυπριακής Ιταλοβυζαντινής τέχνης. Στις αρχές, τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ο ναός ήταν ιδιωτικός και σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε μοναστήρι, το οποίο περιήλθε στην Μητρόπολη Κυρηνίας. Το 1850, οι μαρτυρίες θέλουν εδώ τον ιερομόναχο Σοφρόνιο να εγκαταβιώνει, νοικιάζοντάς το από την Μητρόπολη Κυρηνίας, οπότε αυτό δείχνει ότι η Μονή ήταν ιδιωτική ίσως και για αιώνες. Και αυτό που άφησε το όνομα του ιερομονάχου Σοφρονίου στην ιστορία ήταν το ότι εδώ έκτισε και το πρώτο δημοτικό σχολείο του χωριού Γαλάτα, το οποίο βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από την εκκλησία της Παναγίας της Ποδήθου. Ο επισκέπτης είχε την ευκαιρία ως το 1950 να δει αυτό το κτηριακό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονταν το πρώτο δημοτικό σχολείο της Γαλάτας, στο οποίο βρίσκονταν και τα κελιά των μοναχών. Ωστόσο το 1950 αυτό κατεδαφίστηκε. Ο σημερινός ερευνητής μπορεί να βρει φωτογραφίες στο βιβλίο του Γεωργίου Σεφέρη, ο οποίος ως γνωστόν εργάστηκε πολλά χρόνια στην Κύπρο, στο διπλωματικό σώμα, ο μεγάλος νομπελίστας ποιητής, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο «Κύπρος, αγάπη και μνήμη» και στο οποίο συμπεριέλαβε πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες έβγαλε ο ίδιος με το δικό του φωτογραφικό φακό ανά το Παγκύπριο. Κλείνοντας τη σύντομη αυτή επισκόπηση της Εκκλησίας της Παναγίας της Ποδήθου, θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη να μην αναφέρουμε από πού βγαίνει το προσωνύμιο αυτό. Γι' αυτό και σκοπίμως δεν αναφέρθηκα σε μία άλλη πολύ σημαντική παράσταση που υπάρχει στην Εκκλησία μας. Μέσα στο Άγιο Βήμα υπάρχει η σκηνή της φλεγωμένου βάτου, όπου ο Μωυσής αντίκρισε την φλεγόμενη αλλά όχι καιόμενη βάτο, η οποία και τον προσέταξε. Λύσε το υπόδημά σου. Και οι ιερείς, οι οποίοι ξεναγούσαν τους διαφόρους προσκυνητές που ερχόταν εδώ στη Μονή, μετέφραζαν το λύσε το υπόδημά σου ως αποδίθου το υπόδημά σου, από το αποδίωμαι ή το απεκδίωμαι. Οπότε, επειδή αυτή η λέξη ηχούσε κάπως περίεργα στους πιστούς, ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο, άρχισε η λαϊκή ευσέβεια να αναφέρει αυτήν την εκκλησία ως Παναγία ή Ποδήθου, από το αποδίθου το υπόδημά σου. Ο φωτισμός μέσα στον ναό είναι πάρα πολύ χαμηλός, καθότι
Ο τύπος του μονόχωρου ναού με δίρυχτη στέγη απαιτούσε λίγα και μικρά παράθυρα. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε μεσημεριανές ώρες εδώ, ο φωτισμός είναι ελάχιστος. Περίπου πριν 70 χρόνια, για να βελτιωθεί ο φωτισμός, είχαν φτιαχτεί 4 σφενγίτες στις 4 πλευρές του ναού, τους οποίους όμως προδεκαετίας περίπου αφαίρεσε η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία αποκατέστησε ακριβώς την στέγη και τους τοίχους στην αρχική τους μορφή. Το τέμπλο του ναού μας είναι σύγχρονο με το χτίσιμο της εκκλησίας και βρίσκεται στη θέση του από το 1502, χρονιά στην οποία και αυτός εκτίστηκε. Μπορεί κάποιος να δει πάρα πολλά αναγεννησιακά αλλά και γοτθικά στοιχεία στο διάκοσμό του. Οι εικόνες του τέμπλου, τις οποίες και έχουμε αυτή τη στιγμή στη συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, στο Επισκοπείο στην Ευρύχου, ήταν επίσης κυπριακής Ιταλοβυζαντινής τεχνοτροπίας. Αρκετά χρόνια μετά την οικοδόμηση του ναού, κατασκευάστηκε σε σχήμα ποιμία στοά, η οποία και καλύπτει το βόρειο, νότιο και δυτικό τοίχο του ναού, εκτός δηλαδή από το Άγιο Βήμα, και η στέγη η οποία δημιουργήθηκε καλύπτει και τον κύριο ναό, αλλά και την στοά. Σήμερα η Εκκλησία υπάγεται διοικητικά απευθείας στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου και πάρα πολλοί είναι ο κόσμος ο οποίος την επισκέπτεται και που επιθυμεί να κάνει εδώ τα μυστήριά του, να παντρευτεί, να βαφτίσει τα παιδιά του. Ενώ λόγω του ότι αποτελεί τόσο σημαντικό προσκύνημα, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, ο κύριος Νεόφυτος, έχει φροντίσει ώστε να είναι ανοιχτή κάθε μέρα, όλες τις ημέρες του έτους. Υπάρχει σε αυτήν ξεναγός. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Πολύβιο από την Γαλάτα, από το διπλανό χωριό, ο οποίος και δέχεται και ξεναγεί τους επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο. Ενώ επίσης, όπως σε όλα τα σημαντικά μνημεία της Μητροπόλεως μας, λόγω της μεγάλης φροντίδας του Μητροπολίτου μας για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, ο προάβλιος χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος από αυτούς, ενώ υπάρχει και ειδικός χώρος υγιεινής. Δεν θα μπορούσα, φεύγοντας από εδώ, να σας αποχαιρετήσω χωρίς την έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και της Ιεράς Μητροπολής μας για αυτήν εδώ την εκκλησία, για το Ναό της Παναγίας της Ποδήθου, ο οποίος βγαίνει στον ίδιο τόμο μαζί με το διπλανό εξοκλήσι του Αρχαγγέλου, το οποίο βρίσκεται στη Γαλάτα, το οποίο και είναι ίδιες ηλικίες με την Παναγία την Ποδήθου και είχε επίσης την ονομασία της Παναγίας. Αλλά με τα χρόνια, λόγω του ότι μεταφέρθηκε εκεί μια εικόνα του Αρχαγγέλου από την Ποδήθου στο εξοκλήσι της Παναγίας, η λαϊκή ευσέβεια και πάλι, τιμώντας αυτή την εικόνα, μετέτρεψε την ονομασία της εκκλησίας σε Εκκλησία του Αρχαγγέλου. Να σας ευχαριστήσουμε για την ξενάγηση, την πολύ όμορφη και εμπεριστατωμένη ξενάγηση που μας κάνατε. Να ευχηθούμε Θεός να σας δίνει δύναμη, να τα κρατάτε αυτά τα μνημεία όλα, διότι μπορεί να είναι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO, αλλά όμως οι άνθρωποι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι κρατούν και συντηρούν όλα αυτά τα μνημεία και κυρίως οι κληρικοί μας, όταν το μνημείο έχει να κάνει με εκκλησίες, ναούς και μοναστήρια. Σας ευχαριστούμε για την ξενάγηση λοιπόν και ευχόμαστε να σας δίνει ο Θεός δύναμη και η Παναγία να σας σκεπάζει.
να έχουμε την ευχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ, και εμείς να έχουμε τις προσευχές σας εδώ στην πολύπαθη Κύπρο, η οποία προσπαθεί να διατηρηθεί ως ένας φάρος της Ορθοδοξίας. Η ξενάγησή μας στην Ιερά Μητρόπολη Μόρφου συνεχίζεται. Κατευθυνόμαστε τώρα στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, ένα μοναστήρι ιστορικό που τα τελευταία χρόνια ανασυστάθηκε και απέκτησε πάλι ζωή. Περάστε, Πάτερ, περάστε να μπούμε στην εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το καθολικό της μονής μας, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλο, το Πανάγιο Ιεράρχη του Χριστού. Ανών απίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδασκαλών ανέδειξεσαι τη πείμνη σου ή των πραγματών αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώσιτα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιερόρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σώθηνε τας ψυχάς ημών. Βρισκόμαστε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, παρά το χωρίο της Ορούντας, στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Μόρφου. Για την πρώιμη ιστορία της Μονής είναι γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, διότι δεν έχουν διασωθεί γραπτές πηγές. Γνωρίζουμε ότι το καθολικό είναι, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, στα τέλη του 15ου, αρχές 16ου αιώνους, αλλά σύμφωνα με τις ανασκαφές που έγιναν τελευταία για τη συντήρηση του ναού, όπως λέει και η τοπική παράδοση, ο ναός είναι χτισμένος σε ερείπια προηγούμενου. Άρα, πιθανό πράγματι, ο πρωταρχικός ναός και το μοναστήρι να ιδρύονται στα τέλη του 12ου αιώνους, που είναι μια περίοδος μεγάλης ακμής στην Κύπρο για το μοναχισμό. Η ιστορία της Μονής συνδύεται, μπορούμε να πούμε, με την πολυτάραχη ιστορία του νησιού μας. Σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις, από εδώ, από το μοναστήρι, πέρασαν όλοι οι κατακτητές που πέρασαν από την νήσο μας. Και οι περιπέτειές τους, του μοναστηριού, έχουν διασωθεί σε θρύλους και παραδόσεις που έφτασαν ως τις μέρες μας από γενεά σε γενεά
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Οι τελευταίοι κατακτητές, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν οι Τούρκοι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στις αρχές του 19ου αιώνος. Μία συμμορία Τούρκων ήρθαν εδώ, ερήμωσαν το μοναστήρι, σκότωσαν τον τελευταίο ηγούμενο, τον έριξαν σε ένα αδεξαμενή, ένα λάκκο που υπάρχει στα δυτικά της Μονής και πήραν στα χέρια τους το μοναστήρι. Έτσι για κάποια χρόνια έμεινε στα χέρια τους. Αργότερα όμως πούλησαν το μοναστήρι σε κάποιον χριστιανό, τον Παΐσιο από ένα χωριό πλησίων εδώ και έτσι δεν έμεινε για πολύ χρονικό διάστημα στα χέρια τους. Αυτός ο χριστιανός μετά θάνατον δώρησε το μοναστήρι στην εκκλησία. Και έτσι το μοναστήρι επιστρέφει στην εκκλησία, στη Μητρόπολη Κυρινίας, η οποία ήταν τότε στην περιφέρεια της οποίας ανήκε το μοναστήρι. Μετά το διαχωρισμό των Μητροπόλεων το 1973 περιήρθε στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Μόρφου. Όμως από το αρχές του 19ου έως και στις μέρες μας δεν ξανακατοικήθηκε οργανωμένα σαν κοινόβιο μοναχών. Περιστασιακά έμειναν κάποιοι και κάποιος μοναχός ο οποίος δίδαξε και τα γράμματα σαν κρυφό σχολείο στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Αργότερα έβρισκαν καταφύγιο κάποιοι άνθρωποι εδώ, αλλά με την πάροδο του χρόνου παραδόθηκε στη φθορά. Αυτό που γινόταν, ενοικιαζόταν ο χώρος με τα χτήματά του και τα κτίσματά του σε ανθρώπους της περιοχής με τον όρο να μένει το καντήλι του Αγίου πάντα αναμένο. Και έτσι όλα αυτά τα χρόνια της ερήμωσης το καντιλάκι στον Άγιο άναβε με την ελπίδα της επαναλειτουργίας. Και πράγματι πιστοί και απλοί άνθρωποι από την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια μαρτύρουν ότι είτε άκουγαν τον Άγιο Νικόλαο να ψάλει μέσα στα ερήπια ή κάποιοι από αυτούς μαρτυρούν ότι τον έβλεπαν να περιτριγυρίζει και έτσι μέσα στους ανθρώπους υπήρχε αυτός ο πόθος ότι ο Άγιος θέλει το μοναστήρι του να λειτουργήσει ξανά. Ξεκίνησε πράγματι έτσι γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, με προσπάθειες και προσευχές από κάποιους άλλους, το μοναστήρι να ξαναλειτουργήσει. Συνεργάστηκαν με το οικείο εδώ που έχουμε στην Κύπρο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, διότι είναι αρχαίο μνημείωνος. Έκοψαν τα πληθάρια, μάζεψαν πέτρες, έφτιαξαν δεσμίδες από καλάμια για να γίνουν οι σκεπές και άρχισαν μια προσπάθεια αποκατάστασης του χώρου. Ενώ είχε προχωρήσει αυτό το έργο έτσι λίγο, εξελέγει εδώ στην περιοχή νέος Μητροπολίτης Μόρφου, ο Μητροπολίτης μας, ο κύριος Νεόφυτος, το 1998, ο οποίος επισκέπτεται το χώρο και μέσα του παίρνει πληροφορία ότι πραγματικά ο πόθος αυτών των ανθρώπων είναι δυνατόν, σύμφωνα και με τη δική του επιθυμία να ξαναγεννηθούν τα μοναστήρια στην περιφέρειά του, γιατί είναι μια μητροπολιτική περιφέρεια με πολύ ζωντανή εκκλησιαστική ιστορία και πάρα πολλές αρχές μονές, αλλά όταν ανέλαβε το 1998 δεν υπήρχε ζωντανή μονή να λειτουργεί. Και έτσι έχοντας ο ίδιος αυτό το όραμα και έχοντας και παρένεση γι' αυτό από τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, τον οποίον συνάντησε νέος στο Άγιον Όρος και τον φώναξε κοντά του παρότι ήταν νέος φοιτητής. Και του είπε, έλα εσύ εδώ, θα φτιάξεις μοναστήρια όταν θα πας στην Κύπρο. Του έδειξε και πάνω σε ένα μάρμαρο τη χωροθέτηση, πώς θα έφτιαχνα αυτά τα μοναστήρια. Και του είπε με έντονο τρόπο ότι πρέπει να φτιάξετε βάσεις πνευματικές, γιατί αυτές οι βάσεις θα διώξουν τις βάσεις της αμαρτίας και της κατοχής. Είναι πνευματικό το πρόβλημα στην Κύπρο και πρέπει να φτιάξετε πνευματικές βάσεις. Και έτσι όταν ήρθε εδώ
ο Μητροπολίτης μας είχε μέσα του αυτό το όραμα να ξαναδεί στη Μητρόπολη του τις κλειστές μονές να ξανανοίγουν. Και εδώ έγινε η αρχή, χάρη τη Θεού, μαζί ακριβώς με τον πόθο και τις προσευχές του απλού λαού της περιοχής και τις ευλογίες που είχε και αυτός από τους Αγίους Ανθρώπους που γνώρισε. Ανέλαβε τότε η Μητρόπολη να ολοκληρώσει το έργο της αποκατάστασης και έτσι στις 4 Ιουνίου του 2001 εγκαταστάθηκε εδώ η αδερφότητά μας. Ήταν η μέρα του Αγίου Πνεύματος και δεν ήταν τυχαία επιλογή, ήταν μια επιλογή που έγινε για να θυμόμαστε πάντοτε στη ζωή μας ότι η πνευματική ζωή έχει σαν στόχο την ενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος που έχουμε όλοι μας από τη βάφτισή μας, αλλά πραγματικά να δούμε στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί και να καρποφορεί. Από τότε η ημέρα αυτή είναι και δεύτερη πανήγυρης, μετά τις 6 του Δεκέμβρου που είναι η κύρια πανήγυρης της Μονής. Οι αδερφές εδώ ασχολούμαστε με τα μοναστηριακά συνήθη διακονήματα, της ιερογραφίας, της ιεροραπτικής, κατασκευή θυμιάματος. Καλλιεργούμε τη γη, η οποία ήταν άγωνη όταν ήρθαμε και προσπαθούμε να την ξανακάνουμε με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων της περιοχής που εθελοντικά μας βοηθούν να ξαναγίνει πράσινη και ζωντανή. Και επίσης ασχολούμαστε με τους βίους των Αγίων μας εδώ. Έχουμε σαν δεύτερο προστάτη και έφορο της Μονής, βρήκαμε εδώ τον Άγιο Φιλούμενο. Προσκυνήσατε πριν την εικόνα του, η οποία είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Όταν ήρθαμε λοιπόν εδώ, βρήκαμε αυτή την εικόνα. Είναι η πρώτη βυζαντινή εικόνα που αγιογραφήθηκε στην Κύπρο το 1999. Ο Άγιος Φιλούμενος, όπως γνωρίζετε, σφαγιάστηκε στο Φρέρ του Ιακώβ στην Παλαιστίνη το 1979, 29 Νοεμβρίου. Τιμάται εδώ στην περιοχή και στη Μονή, διότι έλκει την καταγωγή του από το χωριό της Ορούντας. Και έτσι όταν ήρθαμε εδώ βρήκαμε την εικόνα και βρήκαμε και σανθήκαμε στην καρδία μας την προστασία του και την επιστασία του και ότι αναλάβανε και αυτός μαζί με τον Άγιο Νικόλαο αυτό το μοναστήρι. Έτσι μαζεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου μας για τη ζωή του. Μας τα παρέδωσε και ασχοληθήκαμε με το βίο του. Και κυκλοφόρησε το βιβλίο, η ακολουθία του και σιγά σιγά ως και την αγιοκατάταξη του το 2009 από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Της ορούντης των γονών Ιησού Κύπρου το βλαστήμα και ιερομάρτυραν αιών Ιακώβ Θείου Φρέατος φιλούμενον τιμήσομεν πίστη ως προμάχον της πίστεως ημών και αείτη των οπλήτην Χριστού της αληθείας ποθοκράζοντες δόξα τος εδόξας αντί Χριστό. Δόξα το σε αυθαρτησάντι, δόξα το σε ημίν χειραγωγόν προς πόλον δείξαντι. Από το παλαιό τέμπλο, όπως μας λένε οι αρχαιολόγοι, θεωρείται τα βυμόθυρα και το διάτριτο στόλισμα που υπάρχει στην ωραία πύλη. Η εικονογράφηση είναι βεβαίως νεότερη. Αργότερα φαίνεται ότι το πεπικυλμένο εικονοστάσι καταστράφηκε και έγινε αυτό το πιο απλό έτσι, λαϊκό τρόπο. Και προστέθηκαν οι εικόνες, οι οποίες είναι με διαφορά 2 αιώνων, είναι 18ος η πρώτη σειρά των μικρών εικόνων και 20ος η επόμενη. Thank you.
Ο Εσταυρωμένος, τα Λυπητερά όπως τα λέμε στην Κύπρο, έχουν έρθει από ναό της περιοχής. Δεν ήταν το αρχικό τέμπλο. Μας είπατε, Γερόντισσα, την ιστορία και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πείτε μας όμως και τη σύγχρονη πραγματικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα εδώ έρχονται στο μοναστήρι, το αγαπούν το μοναστήρι, γενικότερα ο κυπριακός λαός είναι κοντά στις ιερές μονές μας και επίσης έχετε ακολουθίες στις οποίες μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν, να παρακολουθήσουν, να συμμετάσχουν. Με τη βοήθεια του Θεού και των Αγίων μας, νομίζω ότι ο λαός της Κύπρου έχει πατροπαράδοτη ευσέβεια, την οποία και προσπαθεί να διατηρήσει. Και τέτοιε οι μονές και οι ενορίες είναι ακριβώς που διατηρούν αυτή την ευσέβεια και την ευλάβεια. Εδώ από τότε που ήρθαμε γίνονται πολλές θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα, αγρυπνίες, παρακλήσεις που είναι έτσι ευκαιρίες για τον κόσμο να έρχεται. Όπως επίσης και από τη Μητρόπολη έχουν τοποθετηθεί πνευματικοί, οι οποίοι έρχονται σε τακτική βάση. Και οι άνθρωποι της περιοχής ξέρουν ότι αν έρθουν στο μοναστήρι και μετά από συνεννόηση θα βρουν ένα πνευματικό. Και αυτό είναι έτσι μια διακονία της Μονής, διότι οι άνθρωποι έρχονται στο μοναστήρι, μας μιλούν, αλλά εμείς ακριβώς η δουλειά μας είναι να τους παραπέμψουμε στο πνευματικό και αυτός να τους εισαγάγει στο μυστήριο της μετανοίας και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στη συνέχεια. Έτσι αυτή είναι μια διακονία σήμερα, η οποία και στο μοναστήρι μας και αλλού πραγματικά την έχουμε δει να λειτουργεί και να λειτουργεί έτσι πολύ καλά. Και είναι μια σχέση που έχουμε με τους ανθρώπους. Απλοί οι άνθρωποι έρχονται για τις ακολουθίες, δεν έχουν απαίτηση από μας για κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι πραγματικά υπεραρκετό και για αυτούς και για μας. Γερόντισσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την ξενάγηση, για τη φιλοξενία, για την αγάπη σας. Εμείς αυτό που μπορούμε να ανταποδώσουμε είναι η δική μας η ευχή και η προσευχή να σας στηρίζει εδώ ο Θεός, η Παναγία, ο Άγιος Νικόλαος και παρακαλούμε να δεχτείτε και μια μικρή ευλογία. Ευχαριστούμε. Από την 4Ε, να μας ενθυμίσει στο κομποσκήνι σας και σας περιμένουμε και εμείς στην Ελλάδα να ανταποδώσουμε την αγάπη σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας. Κλείνουμε το επεισόδιο αυτό με μία μόνο σκέψη. Μεγάλος ο εκκλησιαστικός πλούτος της Κύπρου. Εντυπωσιακά τα μνημεία του παρελθόντος, αξιοθαύμαστη όμως και η προσπάθεια που γίνεται για την ανασύσταση και επάνδρωση ιστορικών ιερών μονών.